Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στην Κρήτη. Ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, οι θερμοκρασίες χτύπησαν κόκκινο και η ζέστη ήταν αφόρητη, γεγονός που στάθηκε αφορμή για τους Ηρακλειώτες να γεμίσουν τις παραλίες και να κάνουν την πρώτη τους βουτιά. Στέλνοντας το κατάλληλο SMS λίγο πριν κάτσουν στο πασχαλινό τραπέζι, απόλαυσαν τη θάλασσα που ήταν λάδι. Το πρώτο σας μπάνιο? Το πρώτο, ναι. Ναι, το πρώτο. Σήμερα ευκαιρία. Ήρθα και έκανα και το μπανάκι μου. Πρώτο μπάνιο που κάνουμε και είναι τέλεια σήμερα ημέρα. Οι θερμοκρασίες στην Κρήτη σήμερα φλέρταραν με τους 38 βαθμούς Κελσίου, κλειδώνοντας έτσι ένα πολύ καυτό Σαββατοκύριακο. Ο υδράργυρος άγγιξε τόσο υψηλά επίπεδα που ήταν αυτονόητο ότι μετά από τόσες εβδομάδες καραντίνας οι Ηρακλειώτες δεν θα μπορούσαν να μην απολαύσουν τον ήλιο και το δροσερό νερό, πάντα τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας λόγω του κορονοϊού. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πολύ ωραία, έκανε πολύ ζέστη και αποφασίσαμε να έρθουμε. Βουτήξατε στη θάλασσα? Ναι, ναι, ήταν κρύα στην αρχή, αλλά μετά συνήλθα. Η ζέστη μπορεί να ήταν ασφυκτική σε πολλές περιπτώσεις, όμως όπως λένε στην κάμερα της Κρήτη TV οι Λουόμενοι, η ηρεμία δίπλα στη θάλασσα και κάτω από την ομπρέλα τους για προστασία από τον ήλιο είναι μοναδική. Το πρώτο μας μπάνιο. Βγήκε επίσημα το καλοκαίρι? Ναι, μάλλον. Νωρίς. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ευτυχώς η θάλασσα ήταν αρκετά δροσερή για την περίσταση. Πάσχα στην παραλία? Γιατί όχι. Μια χαρά δεν είναι και εδώ? Πάντως η χαρά μικρών και μεγάλων, οι οποίοι κολυμπούσαν, γελούσαν και έπαιζαν στη θάλασσα ξέγνιαστη, έκανε την ατμόσφαιρα άκρος καλοκαιρινή, ακόμη και αν διανύουμε Μάιο.